σας και στους ακροατές σας. Εσείς λοιπόν υποστηρίζετε το αντίθετο ουσιαστικά από αυτό που αποθάρρυνε χτες η πολιτική ηγεσία, έτσι. Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν η συζήτηση μέσα στο Υπουργικό, μέσα στο Εθνικό Συμβούλιο, δεν ήμουν εκεί. Έχω δει την ανακοίνωση. Η ανακοίνωση δεν μου φαίνεται ότι έχει σοβαρή αντιμετώπιση του προβλήματος όσον αφορά την νομική τουλάχιστον διάσταση. Δεν έχω δει μια ανάλυση και αυτή η αποθάρρυνση είναι μια πολύ χλιαρή αντιμετώπιση, η οποία δείχνει κατά την άποψή μου ότι η κυβέρνηση σίγουρα δεν είχε σχέδιο Β, αλλά ανησυχώ ότι δεν είχε και σχέδιο Α σε αυτή την περίπτωση. Τώρα, το τι είπε το Εθνικό Συμβούλιο είναι ένα κομματικό θέμα, δεν είναι για μένα να το συζητήσω. Εγώ θέλω να συζητήσω και να δώσω τις θέσεις μου για την απραξία αυτής της κυβέρνησης, η οποία πιστεύω ότι έφερε στο πιάτο της τουρκικής αδιαλαξίας το άνοιγμα του Βαροσού. Και εξηγούμε, διότι είναι βαρετή κουβέντα αυτό, ότι η κυβέρνηση τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2019 ήξερε ότι θα ανοίξει το Βαρόσι, οι Τούρκοι μας το είπαν, το Υπουργείο Εξωτερικών μας έλεγε ότι είναι ένα προεκλογικό πυροτέχνημα και δεν έγινε τίποτα. Τον Οκτώβριο του περασμένου χρόνου άνοιξε η περιφραγμένη πόλη της Αμοχώστου. Άνοιξαν δρόμοι, άνοιξε παραλία, πάλι δεν έκανε τίποτα. Τον Νοέμβριο του 20, θυμάστε, ήταν ο κύριος Ερντογάν με το πίκνικ στην βροχή και μας είπε ότι θα προχωρήσει. Και φτάσαμε την επομένη της επετείου της εισβολής, μετά που ξαναήρθε ο κύριος Ερντογάν και μας είπε ότι θα ανοίξει το 3,6% του Βαροσού, να αρχίσουμε να αντιδρούμε. Αυτά για μένα είναι απραξία. Και για αυτή την απραξία δεν λαμβάνω υπόψη την μεγάλη καθυστέρηση από το Grants Montana από το 2017, όπου ουσιαστικά το ζητούμενο σε αυτή την άσκηση είναι να λύσουμε το Κυπριακό πάνω σε μια βάση διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και πάνω στα 6 σημεία του πλαισίου Γκουτέρες. Θυμάστε αυτό το πλαίσιο? Εγώ δεν βλέπω κανέναν να συζητά αυτό το πλαίσιο. Και είναι αυτό, πιστεύω, το οποίο έχει δείξει την αναξιοπιστία μας στην διεθνή κοινότητα, η οποία και δεν μας βοηθά όσο θα μπορούσε να μας είχε βοηθήσει αν πράγματι είχαμε δηλώσει την πρόθεσή μας να λύσουμε το Κυπριακό όπως σας περιέγραψα. Ναι. Κύριε Δημητριάδη, θέλω να στηρίξετε την άποψή σας σε σχέση με τις διεκδικήσεις στην Επιτροπή Αποζημιώσεων, γιατί αυτό που λέχθηκε χτες είναι μεν γενικό, αλλά είναι τρομακτικό να σκέφτεται κανείς ότι ελοχεύονται κίνδυνοι, έτσι, σοβαρό, να ελοχεύονται κίνδυνοι για την πορεία του Κυπριακού εάν αποταθούν για να διεκδικήσουν κάποιοι την περιουσία τους από την Επιτροπή Περιουσιών. Δεν είπαν. Ναι, βέβαια. Αυτά είναι τα... Ναι, παρακαλώ. Δεν είπαν τι κίνδυνοι, αλλά εικάζω ότι εννοούν ότι η Τουρκία θα επικαλεστεί συμμετοχή Ελληνοκυπρίων στην παραβίαση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Ωραία. Να σταματήσω στην λέξη εικάζω. Το πρόβλημα σε αυτή την συζήτηση που κάνουμε είναι ότι η κυβέρνηση, η οποία έπρεπε να είχε τουλάχιστον σχέδιο Β, δεν μας λέει αυτούς τους κινδύνους. Είναι μία αόριστη θέση την οποία προβάλλει και σε αυτήν αντιπαραβάλλω 32 χρόνια ιστορίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με την διεκδίκηση της Λοϊζίδου, την επιτυχή διεκδίκηση, και το ότι αν δεν ήταν η Λοϊζίδου και οι άλλες υποθέσεις και η τέταρτη διακρατική, το δικαίωμα περιουσίας θα είχε εξατμιστεί, όπως μας έλεγε ο Μακαρίτης ο κύριος Ντεγκτάσ. Ναι. Εσείς απ' εδώ, εμείς απ' εκεί και να πληρώσουμε τη διαφορά. Υπάρχει όμως και υπόθεση Δημόπουλος, κύριε Δημητριάδη. Βεβαίως υπάρχει και βεβαίως να τη συζητήσουμε. Η υπόθεση Δημόπουλος, παρόλο που πολλοί θεωρούν ότι είναι καταστροφή, στην πραγματικότητα δεν είναι. Στην πραγματικότητα η υπόθεση Δημόπουλος λέει πρώτον ότι η Τουρκία είναι υπεύθυνη για τα κατεχόμενα. Δεύτερον, ότι η Τουρκία πρέπει να κάνει ένα εσωτερικό ένδικο μέσο το οποίο να συνάδει με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και τρίτο,
το εσωτερικό αυτό έντυπο μέσο πρέπει να είναι αποτελεσματικό. Σταματώ στο δεύτερο σημείο, ότι δηλαδή η Τουρκία πρέπει να κάνει ένα εσωτερικό έντυπο μέσο, διότι αυτό απαντά στους ανυπόστατους ισχυρισμούς ότι άτομα τα οποία προσφεύγουν στην Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας της υποτελούς τοπικής διοίκησης της Τουρκίας στα κατεχόμενα, αναγνωρίζουν το καθεστώς. Mm. Αυτό είναι απλώς άτοπο όσον αφορά την νομική ανάλυση. Τώρα, αν θέλετε συναισθηματικά ή πολιτικά να το λέτε, ευχαρίστως. Mm. Αλλά αν θέλετε να μιλήσουμε νομικά, αυτό είναι άτοπο. Δεν έχει σχέση. Ναι. Άρα, υπάρχει και μια άλλη άποψη που λέει ότι κανένας ή ελάχιστοι είναι εκείνοι που πήραν ικανοποιητική θεραπεία από την Επιτροπή, ναι, και ότι ακριβώς ξεπολούνται οι περιουσίες έναντι πινακιοφακής. Ναι. Να κάνουμε μια ανάλυση, διότι έχει μια λογική. Το δεύτερο επιχείρημα είναι ότι προσφυγή εκεί δεν συνιστά αναγνώριση, και μάλιστα η προσφυγή στην Επιτροπή μπορεί να γίνει χωρίς κάποιος να πάει πίσω. Και αυτό είναι δεδομένο. Όλες οι αιτήσεις που έγιναν μέχρι τώρα, πολύ λίγοι έχουν πάει πίσω, αλλά απόδειξη του επιχειρήματος μου είναι ότι οι 32-36, δεν ξέρω ακριβώς πόσες είναι, υποθέσεις που έχουν να κάνουν με την περιοχή που θα ανοίξει, τους είπαν ότι θα πάνε πίσω στην περιουσία τους. Άρα αυτό αποδεικνύει ότι η αίτηση μπορεί να γίνει χωρίς να πρέπει να πας πίσω. Ναι. Και έρχομαι στο τρίτο σημείο που μου λέτε τώρα, που είναι η αποτελεσματικότητα. Mm-hmm. Πάρα πολύ σοβαρό αυτό το θέμα, και είναι αυτό που χτυπούμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και με την υπόθεση Ιωάννου, όπου μετά την εγκατάλειψη από την Κυπριακή Δημοκρατία κερδίσαμε την υπόθεση στην Κόμμα του Γυαλού και δύο περιουσίες θα αποκατασταθούν και οι αποζημιώσεις για τις άλλες αυξήθηκαν πάρα πολύ. Αλλά έρχομαι και στο θέμα του αν οι αποζημιώσεις αυτές είναι αρκετές. Ναι. Μα για να κάνεις ένα συμβιβασμό σε μια υπόθεση πρέπει να συμφωνήσουν και οι δύο. Ναι. Πρέπει να συμφωνήσει ο αιτητής με το καθού κράτος. Άρα αν ο Ελληνοκύπριος ο οποίος προσφεύγει δεν θεωρεί ότι η αποζημίωση που θα πάρει είναι ικανοποιητική, να μην συμφωνήσει. Δεν έχει κάποιον και δεν που σε αναγκάζει. Κάτι. Τελείωσε. Είναι ως αν να μην έγινε. Ακριβώς, και αν δεν του αρέσει η προσφορά που θα του δώσουν, ας αποσύρει την υπόθεση. Ναι. Αλλά ως πραγματικό γεγονός έχουν ήδη συμφωνηθεί περίπου 320 εκατομμύρια σε αποζημίωση, από τα οποία πληρώθηκαν μόνο τα 220. Mm-hmm. Αλλά κάποιοι πήραν 220 εκατομμύρια. Εγώ λέω ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Εμένα η θέση μου είναι όχι, μην πάτε να πουλήσετε την περιουσία σας. Πάτε να διεκδικήσετε επιστροφή, μια και μιλούμε για το βαρώσι. Ναι. Διότι το βαρώσι, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κατεχόμενα, έχουμε ακόμα την ευκαιρία να πάρουμε κατοχή, να μπούμε στην περιουσία μας. Και να σας δώσω και μια πολιτική διάσταση, αν θέλετε. Φανταστείτε ότι αύριο όλοι οι βαρωσιώτες κάνουν προσφυγή και όλοι οι βαρωσιώτες παίρνουν την περιουσία τους πίσω. Ναι. Στις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν μεθαύριο, δεν νομίζετε ότι οι πιθανότητες να πάρουμε πίσω το βαρώσι αυξάνονται, παρά αν δεν είχε πάει κανένας και όλες αυτές οι περιουσίες είχαν δοθεί σε Τούρκους επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, οι οποίοι έκαναν το βαρώσι Las Vegas? Είναι και το επιχείρημα, δηλαδή, του ΕΦΚΑΦ όμως, κύριε Δημητριάδη. Να έρθουμε και στο ΕΦΚΑΦ, μην ανησυχείτε. Διότι μου χτυπάτε συνεχώς τα επιχειρήματα. Να σας τα απαντήσω. Βάλτε το ΕΦΚΑΦ στο πλάι ένα λεπτό για να τελειώσω με την επιχειρηματολογία μου, ότι η νομική διάσταση του πράγματος, δηλαδή η διεκδίκηση της επιστροφής, μπορεί να συσχετιστεί με τις πολιτικές μας επιδιώξεις. Διότι αν όλο το βαρώσι ή μεγάλο μέρος του βαρωσιού διεκδικείται από Ελληνοκυπρίους, πολύ πιο εύκολα αύριο στη διαπραγμάτευση της λύσης στο εδαφικό ή στο περιουσιακό θα πούμε, μα αφού οι Ελληνοκύπροι είναι εκεί, αυτό πρέπει να το πάρουμε πίσω, παρά να έχω να πολεμήσω τα τουρκικά συμφέροντα που θα το έχουν κάνει Las Vegas. Ναι. Και έρχομαι τώρα στο ΕΦΚΑΦ, διότι μου το θέσατε. Ναι. Το ΕΦΚΑΦ είναι μια πονεμένη ιστορία για τους Τούρκους. Είναι η τρίτη φορά που το ΕΦΚΑΦ πηγαίνει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η πρώτη ήταν η υπόθεση Αρέστη το 6, η δεύτερη υπόθεση Λόρδος το 12
Και τώρα είναι η τρίτη φορά. Προς το παρόν προηγούμεθα 2-0 και ελπίζω ότι θα βάλουμε και τρίτον γκολ σε αυτό τον αγώνα. Εξηγούμε γιατί νομίζω αυτό. Εννοείται ότι στην υπόθεση Αρέστη και στην υπόθεση Λόρδος δεν έχει πέσει αυτό. Κερδίσαμε και τις δύο φορές. Το κερδίσαμε και τις δύο φορές. Τώρα έχουμε την τρίτη προσπάθεια. Αυτή γίνεται τώρα που μιλάμε. Έχουμε ως αιτητές χρόνο να καταχωρήσουμε την απάντησή μας στις τουρκικές θέσεις, οι οποίοι καθυστερούσαν 1-2 χρόνια διότι δεν θέλουν να δικαστούν, φοβούνται τι θα γίνει. Ναι. Θα βάλουμε την απάντησή μας μέχρι τον Σεπτέμβριο, μετά θα βάλει η Τουρκία τις δικές της θέσεις, φαντάζομαι θα καθυστερήσει, και μετά το μεγάλο ερώτημα είναι αν η Κυπριακή Δημοκρατία θα έρθει με σοβαρότητα να υποστηρίξει τις θέσεις των Κυπρίων αιτητών, διότι μέχρι τώρα μόνο 2,5 σελίδες μας έδωσε στην υποστήριξή της στη διαδικασία αυτή. Να εξηγήσουμε ότι το κράτος του αιτητή, ότι η εθνικότητα του αιτητή μπορεί να παρέμβει στη διαδικασία και να τον βοηθήσει, διότι ο αγώνας είναι άνισος εναντίον ενός ξένου κράτους. Ναι. Και γι' αυτό η σύμβαση λέει ότι όταν ένας πολίτης ξένου κράτους πηγαίνει εναντίον αυτού του ξένου κράτους, η χώρα του πολίτη αυτού έχει δικαίωμα να παρέμβει και να τον βοηθήσει. Mm. Αυτό μέχρι τον Οκτώβριο του 2016 ευλαβικά έγινε το και από τον Μαγκαρίτη τον Μιχαλάκη τον Τριανταφυλλίδη και από τον Μαγκαρίτη τον Αλέκο τον Μαρκίδη, ο οποίος θυμούμε μαζί με την Στέλλα την Ιωαννίδου την συνάδελφο έστελε κάσες έγγραφα στο Στρασβούργο για αυτά τα θέματα. Mm. Αυτή την υποστήριξη δυστυχώς δεν την έχουμε. Mm. Και ο λόγος ακόμα είναι άγνωστος. Οι κασίες πολλές, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Σημαντικό είναι ότι έχουμε αυτή τη διαδικασία, ελπίζουμε να την κερδίσουμε, θα είναι η τρίτη φορά και η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει, κατά την άποψή μου, να είναι παρούσα. Και να μην έρθει όμως, θα κάνουμε τη δουλειά μας. Δύο θέματα, κύριε Δημητριάδη, που προκύπτουν από ερωτήματα κροατών ή τοποθετήσεις. Ένας λέει και η νομική λύση είναι πάντως μακροχρόνιος αγώνας. Είναι όντως μακροχρόνιος αγώνας. Αλλά είναι αγώνας. Είναι αγώνας. Που παίρνει χρόνο χρόνια, έτσι. Δηλαδή δεν, ναι, κοιτάξτε, δεν είναι κάτι εδώ το οποίο... δεν είναι γρήγορα τα πράγματα. Εδώ πολεμούμε σε ένα επίπεδο εις το οποίο εις τα πολιτικά δεν πάμε καθόλου καλά. Ναι. Το γεγονός ότι άνοιξε 3,6 της επιφάνειας του Βαροσιού δείχνει ότι η κυβέρνηση αυτή δεν πάει καλά, για να πω το λιγότερο. Ναι. Αλλά αφήστε με να πω πίσω στο ευκάθριο ότι έχει ακόμη δύο σημεία που πρέπει να πούμε. Όσο το ένα μπορείτε. Σημείο είναι να πούμε ότι το θέμα αυτό θα αποφασιστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ελπίζω και να το κερδίσουμε. Αλλά το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι η ίδια η στάση της Τουρκίας. Τώρα που άνοιξε αυτό το κομμάτι, μας λένε δήθεν ότι δεν έχει περιουσίες το ΕΦΚΑΦ μέσα. Δηλαδή όταν αυτές οι περιουσίες τον περασμένο αιώνα ήταν του ΕΦΚΑΦ, είχαν βγάλει χειρουργικά αυτό το κομμάτι έξω, διότι ήξεραν ότι δεν θα ανήκει στο ΕΦΚΑΦ αυτό και γι' αυτό το άνοιξαν οι Τουρκοί. Είναι μια δικαιολογία η οποία δείχνει την αδυναμία που έχουν να αποδείξουν ότι το ΕΦΚΑΦ έχει σοβαρά επιχειρήματα μέσα στο Βαρόσι. Και εκεί ακριβώς πρέπει να τους χτυπήσουμε, διότι αυτοί οι άνθρωποι που έκαναν προσφυγή και τώρα τους λένε «Λάτε να πάρετε πίσω την περιουσία σας και δεν υπάρχει ΕΦΚΑΦ», αυτοί οι άνθρωποι είναι οι πρώτοι που έχουν νικήσει. Ναι. Και το τελευταίο βέβαια είναι και το πιο απλό, ότι όλη αυτή η επιχειρηματολογία γίνεται για διεκδίκηση, για αποκατάσταση, για αποζημιώσεις, για απώλεια χρήσης, γίνεται μόνο για αυτούς που θα κάνουν αίτηση. Εάν κάποιος δεν κάνει αίτηση, πρέπει να ξέρει ότι η περιουσία του κατά τους Τουρκοκύπριους θεωρείται εγκαταληφθήσα και ως τέτοια θα διανεμηθεί όπως διένυμα τις περιουσίες μας στα κατεχόμενα αλλού μέχρι τώρα. Κύριε άρα Δημητριάδη, ανάποδο... επειδή μου τελειώνει ο χρόνος, θέλω... μου λέτε ενδιαφέροντα θέματα και με προκαλείτε συγχώς, γι' αυτό απαντώ. Τι να κάνω. Λοιπόν, κύριε Δημητριάδη, μόνο δύο νούμερα δώστε μας και να κλείσουμε. Το είπατε προηγουμένως, αλλά δεν το συγκράτησα. Ρωτά εδώ ακροατής ή ακροάτρια. Ακροάτρια είναι. Δόθηκαν περιουσίες πίσω, δόθηκαν αποζημιώσεις για απώλεια χρήσης.
Ναι, βέβαια. Περιουσίες πίσω, πάστε τον κύριο Σκουρίδη από τον Λάρνακα. Είναι ελάχιστες αυτές οι περιπτώσεις. Βεβαίως είναι ελάχιστες, αλλά κοιτάξτε και κάτι. Ναι. Τι ζητούν οι αιτητές. Μάλιστα. Οι αιτητές που έκαναν συμβιβασμό, τα 220 από τα 320 εκατομμύρια που συμβιβάστηκαν με πώληση, ήταν επειδή οι αιτητές απεφάσισαν ότι θέλουν να πάρουν τα λεφτά τους και να φύγουν. Μάλιστα. Άρα δόθηκαν 220 εκατομμύρια, έχουν δοθεί αποζημίωση. Από τα 320. Από τα 320. Ναι, ευχαριστώ αυτά. Πολύ, κύριε Δημητρία. Να ρωτήσω όμως και εγώ κάτι, διότι διάβασα κάτι από που γράψατε εσείς τον περασμένο χρόνο και μου έκαμε εντύπωση και ήθελα να σας ρωτήσω για τον Γιάννη, τον ζωντανό σας ήρωα. Μάλιστα. Είναι καλά ο άνθρωπος? Εξ όσο γνωρίζω, ναι. Μάλιστα. Πάρα πολύ με εντυπωσίασε το κείμενό σας και μια άλλη φορά να το συζητήσουμε, καθώς επίσης και αν μπορούμε να συζητήσουμε τις κινήσεις που δυστυχώς ακόμη δεν έκανε η κυβέρνηση στον ΟΗΕ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Οργανισμό Ασφάλειας και Συνεργασίας. Μια άλλη εκπομπή να τα συζητήσουμε. Οπωσδήποτε. Αλλά οπωσδήποτε. Να θυμούμαστε την νομική άμυνα στο ΕΔΑΔ και την πολιτική αντεπίθεση συμπλέοντας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να βάλουμε προορισμό τη λύση στα Ηνωμένα Έθνη. Ευχαριστώ. Αυτά και τόσο απλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημητριά. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, επειδή ήρθε το